Today's Between Master and Disciples, Socrates on Friendship, will be presented in Greek, with subtitles in Arabic, Orlexese or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech-Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Αρχαία Ελλάδα, μία εποχή που άσκησε επιρροή στην ελληνική ιστορία, θέτοντας τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού, με την γλώσσα, το σύστημα παιδείας, τη φιλοσοφία, τη πολιτική, τη τέχνη και τις επιστήμες. Ο Σοκράτης γεννήθηκε γύρω στα 469 π.Χ. στην Αθήνα. Πολλοί τον θεωρούν πατέρα της δυτικής φιλοσοφίας. Άλλοι πιστεύουν ότι ο Σοκράτης ήταν οξυδερκής δάσκαλος και φωτισμένη ύπαρξη. Οι περισσότερες πληροφορίες για τον Σοκράτη, τη ζωή και τη φιλοσοφία του καταγράφηκαν μετά το θάνατό του από δύο μαθητές, Πλάτωνα και Ξενοφόντα. Αυτοί οι μαθητές έγραψαν πολλά βιβλία για τον δάσκαλό τους, με κύριο χαρακτήρα φυσικά τον Σοκράτη. Μέσα από αυτά τα έργα γνωρίζουμε και εμείς τις διδασκαλίες του Σοκράτη. Πίστευε ότι ο κύριος σκοπός της ζωής του ανθρώπου εδώ στη γη είναι η ανακάλυψη της αλήθειας. Έλεγε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι επικεντρώνουν τη ζωή τους γύρω από την οικογένεια, το επάγγελμα και τις κοινωνικές υποχρεώσεις, ενώ στην ουσία θα έπρεπε να νοιάζονται για το καλό της ψυχής τους. Δείχνοντας έπρακτη συμπόνια για κάθε μορφή ζωής, ο Σοκράτης ακολούθησε ενθαρρύνοντας και τους άλλους την χορτοφαϊκή διατροφή, εννοώντας τη διατροφή χωρίς ζωικά προϊόντα. Σήμερα σας παρουσιάζουμε τη φιλοσοφία του Σοκράτη με τίτλο «Σοκράτους, διάλογοι περί φιλίας» από το βιβλίο του Ξενοφόντα «Οι αθάνατες σκέψεις του Σοκράτη». Αυτά όμως μπορούν να υποκαταστήσουν τη διαρκή και αληθινή φιλία ανάμεσα σε αχάριστους, τεμπέληδες, άπλιστους, ύπουλους, μπαμπέσιδες, έκλητους ή φαινομενικά κακούς. Όχι βέβαια, γιατί οι άνθρωποι με τέτοιο χαρακτήρα σταδιακά θα εκτεθούν στο μίσος και στην περιφρόνηση. Γιατί αποδεικνύονται λειψοί, μικροί και ανάπηροι για το καλό. Όμως, δεν μπορούμε να περιμένουμε, όπως διαπιστώσαμε, να υπάρξει αληθινή φιλία ανάμεσα σε ενάρετους ανθρώπους και σε άνδρες με τον αντίθετο χαρακτήρα. Γιατί πώς γίνεται εκείνοι που διαπράττουν εγκλήματα να διατηρούν φιλίες με αυτούς που απεχθάνονται τα εγκλήματα και τις απάτες. Αυτό που με μπερδεύει πιο πολύ, αγαπητέ μου Σοκράτη, είναι που βλέπω άνδρες με τιμή και αρετή να κατατρέχουν ο ένας τον άλλον, προσπαθώντας με όλη τους τη δύναμη να μειώσουν, να ισοπεδώσουν και να καταστρέψουν τους ανταγωνιστές τους, όταν παλεύουν και οι δύο για τις πιο δελεαστικές θέσεις της πολιτείας. Τα χάνω εντελώς όταν βλέπω τέτοια διαγωγή, όσον αφορά τις αρχές της φιλίας. Γιατί όταν παρατηρώ καθημερινά τις πιο ευγενικές επιδιώξεις του νου να πηγάζουν από τα πιο ποταπά συμφέροντα, αμφιβάλλω πολύ για το αν υπάρχει αληθινή φιλία και στοργή σε αυτόν τον κόσμο. «Αγαπητέ μου φίλε», απάντησε ο Σοκράτης, «αυτό είναι κάτι πολύ περίπλοκο, γιατί αν δεν κάνω λάθος, η ίδια η φύση έχει φυτέψει στους ανθρώπους τις αρχές τόσο της φιλίας όσο και της διχόνοιας. Της φιλίας γιατί όλοι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Μοιραζόμαστε τη δυστυχία, ανακουφίζουμε ο ένας τον άλλον στην ανάγκη και αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για τη βοήθεια που δίνουμε ο ένας τον άλλον. Της διχόνοιας, γιατί το ίδιο πράγμα που λαχταρούν πολλοί και αμιλώντα να το αποκτήσουν, στην πορεία θέλουν να μειώσουν και να υποτιμήσουν τους άλλους για να πετύχουν τα σχέδιά τους.
Έτσι όμως καλλιεργεί το θυμός που φέρνει πόλεμο, η απληστία που πνίγει την καλοσύνη, ο φθόνος που παράγει μίσος. Αλλά η φιλία που ξεπερνάει όλες αυτές τις δυσκολίες ανακαλύπτει την αρετή, συσπυρώνοντας όλους τους καλούς. Γιατί μερικοί από το κίνητρο της αρετής διαλέγουν να ζήσουν ήσυχα σε λιτές καταστάσεις, παρά να κερδίσουν όλη τη γη προκαλώντας τις καταστροφές του πολέμου. Και όταν κεντρίζονται από τα βέλη της πείνας και της δίψας, τα υπομένουν με ακεραιότητα, έως ότου βρουν ανακούφιση, χωρίς να έχουν γίνει βάρος και καταστροφή για κανέναν. Και όταν κάποια στιγμή ο πόθος για τις χαρές της αγάπης μεγαλώσει βίαια μέσα τους, τότε ελέγχουν τον εαυτό τους με την αυτοπιθαρχία, κρατώντας γερά τα ηνία του πάθους και της ορμής. Παραμένουν μέσα στα σωστά όρια, χωρίς να επιτρέπουν στον εαυτό τους να παραβλέψει τους κανόνες και τα καλά τους καθήκοντα. Απολαμβάνουν αυτό που νόμιμα τους ανήκει, χωρίς να σφετερίζονται τα δικαιώματα και τις περιουσίες των άλλων. Επιπλέον, μοιράζονται αυτά που έχουν. Διευθετούν τις διαφορές τους με τέτοιο τρόπο, που όλοι βγαίνουν κερδισμένοι από αυτό και κανένας δεν έχει λόγους να παραπονιέται. Ποτέ δεν παρασύρονται από το θυμό, ώστε να διαπράξουν πράξεις που θα μετανιώσουν μετά. Τον φθόνο δεν το γνωρίζουν καθόλου, γιατί εκείνοι ζουν με αμοιβαία κοινωνία αυτών που κατέχουν και θεωρούν ότι αυτά που ανήκουν στους φίλους είναι στη δικαιοδοσία των φίλων. Από αυτά καταλαβαίνεις ότι οι ενάρετοι όχι μόνο δεν εναντιώνονται, αλλά συμπαραστέκονται ο ένας τον άλλον σε κάθε υπηρεσία της πολιτείας. Γιατί αυτοί που ζητάνε τιμές και μεγάλα αξιώματα έχουν απλά την ευκαιρία να πλουτίσουν με τον αυταρχισμό, τη δεσποτεία και τη σκληρή τυραννία. Για αυτούς είναι δύσκολο να ζήσουν ήσυχη ζωή, γιατί είναι πολύ μοχθηροί και άδικοι. Οπότε δεν έχουν καμία ελπίδα να ζήσουν αληθινή φιλία με κανένα άνθρωπο. Αλλά γιατί και αυτός που δεν επιθυμεί αξιώματα, αλλά επιδιώκει να αμήνεται από τους μοχθηρούς και επιθυμεί να βοηθάει τους φίλους ή να είναι χρήσιμος στην πατρίδα του, γιατί ένας τέτοιος άντρας, λέω, να μην είναι ευχάριστος με όσους μοιράζονται τις ίδιες αξίες με αυτόν? Μήπως θα ήταν λιγότερο ικανός να υπηρετήσει την πολιτεία αν είχε ενάρετους συνεργάτες στη διεκπεραίωση των υποθέσεων? Αν σε προκριματικούς αγώνες και άλλα αθλήματα οι πιο δυνατοί προκρίνονται και μπαίνουν σε ανώτερη κλάση από τους πιο αδύνατους, σίγουρα θα είναι νικητές σε όλα τα αγωνίσματα, κερδίζοντας όλα τα βραβεία. Γιατί θα πρέπει να ανέχονται να παραμερίζονται από τους μοχθηρούς? Συνεπώς, όσον αφορά την πολιτεία, εφόσον ένας άνδρας είναι ελεύθερος να κερδίσει το αξίωμα που θέλει για να μπορέσει να γίνει χρήσιμος στην κοινωνία, δεν είναι καλύτερο όσοι κυβερνούν να επιδιώκουν να κάνουν φιλίες με άνδρες έντιμους και ακέραιους, που κατά κανόνα είναι πιο συνετοί και ικανοί? Αυτούς πρέπει να κάνουν συνεργάτες, αντί να τους εχθρεύονται και να τους αντιπαλεύουν. Έτσι δεν είναι? Βλέπουμε λοιπόν ότι πέρα από κάθε αμφιβολία είναι πολύ καλύτερο να υποχρεώνουμε τους καλούς, αν και είναι ελάχιστοι, παρά να υποχρεώνουμε τους μοχθηρούς, που είναι πολύ περισσότεροι, επειδή οι πρώτοι θα είναι με το μέρος σου, ενώ οι δεύτεροι δεν πιάνονται ποτέ φίλοι, ακόμα και αν δεχτούν τις καλύτερες εύνοιες. Αλλά και όσους διαθέτουν αυθονία αγαθών επίσης, γιατί και εκείνοι θα σε βοηθήσουν. Αλλά όπως και να είναι, Κριτόβουλε, εσύ με αποφασιστικότητα ακολούθησε την αρετή και τότε θαραλέα διεκδίκησε τη φιλία έντιμων ανθρώπων. Σε αυτό το κυνήγι μπορώ να σε βοηθήσω, γιατί είμαι εκφύσεως στοργικός άνθρωπος που θέλει την αγάπη. Έλκω σε μένα αυτούς που αγαπώ και με όλες μου τις δυνάμεις γίνομαι αγαπητός σε αυτούς. Πυροδοτώ το μυαλό τους με την ίδια φλόγα που έχω κι εγώ και τους κάνω να θέλουν την παρέα μου τόσο πολύ όσο θέλω κι εγώ τη δική τους.
με αυτή την ανάγκη να καταγίνεσαι όταν αναζητάς τη φιλία των άλλων. Γι' αυτό, μην κρύβεις από μένα τα μυστικά της ψυχής σου, αλλά ανοίξου σε μένα και πες μου ποιον έχεις σε μεγάλη εκτίμηση. Γιατί έχω μελετήσει καλά πώς να ικανοποιώ όσους είναι ευχάριστοι σε μένα. Και αυτό το κατέκτησα από μεγάλη πείρα. Συνεπώς, τώρα, διαθέτω την απαραίτητη σοφία για να γνωρίζω τα ενδιαφέροντα και τους τρόπους των ανθρώπων. Εγώ επιθυμώ πάρα πολύ, Υποκριτόβουλος, να μάθω αυτή την τέχνη, πολύ περισσότερο δε, όταν μπορώ να την αξιοποιήσω για να κερδίσω τη φιλία αυτών των θελκτικών και πολιτισμένων ανθρώπων που τα μυαλά και οι ψυχές τροφοδοτούνται διαρκώς από κάθε αρετή. Και ο Σωκράτης απάντησε, «Πρέπει να πω ότι η δική μου μέθοδος αποκλείει κάθε βία, γιατί είμαι της γνώμης ότι όλοι οι άνθρωποι αποφεύγουν την οργή της σκύλας γιατί τους κρατούσε με τη βία, ενώ αντίθετα οι σιρήνες δεν ασκούσαν βία σε κανένα, αλλά τους παγίδευαν με τον τόνο της φωνής τους, καθυλώνοντας όσους πλησίαζαν για να ακούσουν και βασανίζονταν από την έντονη γοητεία της μουσικής και του τραγουδιού τους. Να είσαι βέβαιος, Υποκριτόβουλος, ότι δεν θα ασκήσω καμία βία σε όσους με τιμήσουν με τη φιλία τους. Γι' αυτό μην καθυστερείς να με διδάξεις αυτή την τέχνη. Όταν κερδίσεις τη φιλία κάποιου, είπε ο Σωκράτης, πρέπει να μου παραχωρήσεις την άδεια να του πω πόσο πολύ τον εκτιμάς και πόσο επιθυμείς να γίνεις φίλος του. «Μ' όλη μου την καρδιά», αποκρίθηκε ο Κριτόβουλος, «γιατί σίγουρα κανένας δεν θέλει το κακό αυτού που τον εκτιμάει πάρα πολύ». «Και αν προσθέσω σε αυτό», συνέχισε ο Σωκράτης, «ότι επειδή αποδίδεις μεγάλη αξία στην αρετή του, τρέφεις μεγάλη στοργή για το πρόσωπό του, εσύ δεν θα το πάρεις στραβά». «Καθόλου», απάντησε ο Κριτόβουλος, «γιατί είμαι συνετός και τρέφω μεγάλη καλοσύνη για όλους τους καλοπροαίρετους». «Τότε λοιπόν», απάντησε ο Σωκράτης, «θα μιλήσω κατά αυτόν τον τρόπο σε αυτούς που επιδιώκεις να κερδίσεις ως φίλους. Αλλά θα μου δώσεις εκ των προτέρων την άδεια να πω ότι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση για σένα είναι να έχεις καλούς φίλους. Ότι αυτούς τους φίλους τους φροντίζεις πολύ. Ότι χαίρεσαι με τις καλές τους πράξεις όσο θα χαιρόσουν αν τις είχες κάνει εσύ. Και ότι χαίρεσαι για την καλή τους τύχη όσο θα χαιρόσουν αν ήταν δική σου. Ότι ποτέ δεν σε πιάνει ανία όταν τους προσφέρεις κάποια υπηρεσία και ότι πιστεύεις ότι ο έντιμος δοξάζεται να ξεπερνάει τους φίλους σε προσφορά καλών και τους εχθρούς σε ανδρεία. Με αυτά τα λόγια θα αποδειχτώ πολύ χρήσιμο σε σένα, μεριμνώντας για την απόκτηση καλών φίλων». «Αλλά γιατί μου ζητάς την άδεια», ρώτησε ο Κριτόβουλος. «Λες κι εσύ δεν θα πεις για μένα ότι σε ευχαριστεί». «Α, δεν είναι έτσι», απάντησε ο Σωκράτης. «Γιατί θυμάμαι αυτό που είπε κάποτε η Ασπασία, ότι οι προξενητές πετυχαίνουν στη δουλειά τους όταν λένε την αλήθεια για τα πρόσωπα που τους έχουν εξισοδοτήσει. Γιατί οι γάμοι που γίνονται με τα ψέματα είναι δυστυχείς. Επειδή αυτοί που εξαπατήθηκαν περιφρονούν ο ένας τον άλλον και ακόμα περισσότερο μισούν αυτόν που τους προξένεψε. Συνεπώς, και εγώ για τους ίδιους λόγους οφείλω να μην πω ψέματα για να σε επενέσω». «Τότε λοιπόν εσύ είσαι πραγματικός φίλος», απάντησε ο Κριτόβουλος. «Γιατί αν έχω καλές ιδιότητες ώστε να με εκτιμήσουν οι άλλοι, τότε εσύ θα με βοηθήσεις. Αν όμως δεν έχω, τότε δεν θα σοφιστείς τίποτα για μένα». «Και τι νομίζεις», ρώτησε ο Σωκράτης, «ότι θα σου προσφέρω καλύτερες υπηρεσίες δίνοντας ψεύτικους επένους που δεν σε αφορούν ή όταν σε παρακινώ να τιμήσεις τον έπαινο όλων των ανθρώπων? Και αν αμφιβάλλεις γι' αυτό, θέλω να σκεφτείς για λίγο τις συνέπειες. Αν εγώ, για παράδειγμα, πω στον ιδιοκτήτη ενός πλοίου ότι είσαι εξαιρετικός καπετάνιος και αυτός δίνοντας εμπιστοσύνη σε αυτό,
σε προσλάβει να κυβερνήσεις το πλοίο. Τι ελπίδες έχεις να μην καταστραφείς? Και αν πω δημόσια ότι είσαι εξαιρετικός στρατηγός ή μεγάλος πολιτικός και αν εσύ κρυμμένος πίσω από τη μάσκα που άδικα σου έφτιαξα προαχθείς στην ύπατη αρμοστία, σκέφτεσαι σε τι κινδύνους θα εκθέσεις την ίδια τη ζωή σου αλλά και την τύχη της πολιτείας? Και αν πάλι καταφέρω να πείσω κάποιον απλόν άνθρωπο ότι είσαι καλός στη διαχείριση οικονομικών και αυτό σου αναθέσει τη φροντίδα της οικογένειάς του, μήπως δεν θα καταστρέψεις την περιουσία του, εκθέτοντας τον εαυτό σου στην περιφρόνηση και στον εξευτελισμό? Πράγμα που λέει η Κριτόβουλε, ότι ο απλούστερος και ασφαλέστερος τρόπος για μια έντιμη ζωή είναι να είσαι όντως αυτό που παρουσιάζεσαι ότι είσαι. Και αν προσέξεις, θα δεις ότι αυτές οι ανθρώπινες αρετές αυξάνουν και δυναμώνουν όταν τις βιώνουμε και τις εφαρμόζουμε στην πράξη. Πίστεψέ με λοιπόν και εργάσου για να αποκτήσεις αρετές. Αλλά αν εσύ σκέφτεσαι διαφορετικά, τότε σε παρακαλώ να μου το πεις. Θα ήταν ντροπή, απάντησε ο Κριτόβουλος, να σε αποκρούσω, γιατί κανένα επιχείρημα και καμία αντίρρηση δεν μπορεί να σταθεί σε τέτοια λογική παρουσίαση δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε που είδατε και σήμερα το επεισόδιο «Ανάμεσα σε δάσκαλο και μαθητές» στο κανάλι Supreme Master Television. Ακολουθεί το «Πλανήτη Γη», το αγαπημένο μας σπίτι. Αμέσως μετά, τα αξεσουμία τα νέα. Ευχόμαστε οι ουρανοί να ευλογούν τη ζωή σας με φως και αγάπη. Thank you for joining us for today's episode of Between Master and Disciples on Supreme Master Television. Coming up next is «Planet Earth, Our Loving Home» right after Noteworthy News. May heavens grace your life with light and love. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.